350 έως 400 ευρώ και τα αποδοτική ακόμη και 150 ευρώ. Πρόκειται για ολική ανατροπή αν αυτό συμβεί, έτσι το χαρακτηρίζει η εφημερίδα. Και τώρα μόλις διαβάζω εδώ πέρα στο νιούζι ότι ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι του καταδιάνει υπήρξε πρόταση δική μου για συντάξεις 600 ευρώ. Mm. Εσείς τα παρακολουθείτε από πολύ κοντά όλα αυτά. Για δώστε μας λίγο πού βρισκόμαστε και τι, πού πορευόμαστε. Κοιτάξτε, στα πλαίσια των συζητήσεων που γίνονται στην Επιτροπή για το Ασφαλιστικό, διατυπώνονται διάφορες απόψεις. Δεν διατυπώθηκε καμία άποψη για σύνταξη 600 ευρώ κατά νότατο όριο. Οι εργασίες της Επιτροπής είναι σε πολύ πολύ αρχικό στάδιο. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε εδώ ότι τα χρονικά περιθώρια που έχει στη διάθεσή της είναι πολύ περιορισμένα. Πότε πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες? Στα μέσα Οκτωβρίου. Μάλιστα. Δηλαδή είναι λίγο περισσότερο από ένας μήνας. Και γι' αυτό θα γίνει κάποιος διαχωρισμός των μελών της Επιτροπής με απότερο στόχο να εξετάσουν τα επιμέρους θέματα του ασφαλιστικού και από εκεί και πέρα μετά την εξέταση να γίνει συζήτηση στην εντός εισαγωγικών ολομέλεια των μελών της Επιτροπής. Ναι, αλλά τώρα ξέρετε κύριε Μπούρλο, εδώ πέρα ακούμε ήδη ήρθαν οι πρώτες μειώσεις μέσω της εισφοράς υπερυγείας. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό... ο κόσμος πια έχει φοβηθεί. Σου λέει ότι ακούω και ότι είναι μελλοντικό σχέδιο, μετά από λίγο θα το ζήσω κιόλας. Κύριε Μπούρλο, έχουμε κάτι που είναι συγκεκριμένο. Έχουμε τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών και αυτό που είναι προτάσεις, από τι εξαρτάται όμως? Δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο, βλέπουμε εδώ τη δήλωση του στο Newsit ότι. Που την αναφέρει το Newsweek, ότι δεν έκανε ποτέ πρόταση για να πάει η σύνταξη στα 600. Από τι θα εξαρτηθεί όλα αυτά? Προσέξτε, να πούμε το εξής για να τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Εκείνο το οποίο πρώτα απ' όλα ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις μέσω των εγκυκλίων σε σχέση με αυτά που ψηφίστηκαν. Έχουν ψηφιστεί κάποια πράγματα σε σχέση. Θα μας πείτε λίγο τι είναι αυτό που έχει ψηφιστεί? Είναι και ο Νίκος Γρυλάκης δίπλα. Ναι. Μπορεί και αυτός να μας βοηθήσει. Λοιπόν, να αναφερθώ σε αυτό που πρώτα απ' όλα ενδιαφέρει τον κόσμο. Και αυτό που ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι η αύξηση των ηλικιακών ορίων. Δηλαδή το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτούς που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί ακόμη. Οι διατάξεις που ψηφίστηκαν με το νόμο 4336 είναι αόριστες και ασαφείς. Ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Αλλά θα πρέπει για να διευκρινιστούν και να έχει ο άλλος ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με το που πηγαίνει πλέον μετά τις αλλαγές, να βγουν και μια υπουργική απόφαση, προβλέπεται από τον ίδιο τον νόμο, γιατί ο νομοθέτης γνώριζε ότι τα λέει αόριστα και γενικά, δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και διαφορετικά. Σημασία έχει όμως ότι θα πρέπει και η υπουργική απόφαση να εκδοθεί και από εκεί και πέρα οι εγκύκλοι που να διευκρινίσουν. Ένα βασικό θέμα είναι, υπάρχουν δύο πίνακες που δείχνουν αυξήσεις ορίων. Όλα αυτά που λέτε αφορούν και το αντιμετωπίζουν αυτή την εκκρεμότητα όσοι έχουν ήδη κάνει αίτηση, είναι συνταξιούχοι του 2015. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τα παλιά ηλικιακά όρια. Γιατί όσοι είχαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ξέρουν ότι πάνε με τα παλιά ηλικιακά όρια. Όχι, αλλά και οι καινούργοι, αυτοί που είναι σε αναμονή για αυτή τη σύγχυση που είχε δημιουργηθεί, και αυτοί περίμεναν διευκρινήσεις και εγκυκλίους. Ναι, το βασικό όμως. Ναι. Το βασικό είναι για αυτούς που δεν έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, για αυτούς που δεν έχουν θεμελιωμένα, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση σε σχέση με τα ηλικιακά όρια. Ναι. Και για αυτούς που έχουν θεμελιωμένα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα για γυναίκες και για άντρες, που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα για μειωμένες συντάξεις, σε ποιο ηλικιακό όριο θα διαμορφωθεί. Και οι μητέρες. Και η κατηγορία. Και οι μητέρες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μία που είχε θεμελιωμένο να πάρει στα 50 και ήταν 50 πριν την ισχύ του καινούριου νόμου. Ένα βασικό θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί είναι σε ποιο ηλικιακό όριο αυτή η γυναίκα θα πάρει πλήρη σύνταξη. Θα διατηρήσει το 55 που ήταν πριν, ή θα την πάει στα 64, γιατί ο καινούριος πίνακας την πάει στα 64. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αφενός μεν γιατί θα πρέπει να ξέρει ποιο είναι το όριο για την πλήρη, αφετέρου γιατί από το πότε συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη καθορίζεται και το ποσοστό της μείωσης της σύνταξής της της μειωμένης. Επομένως αυτά είναι τα πρώτα και βασικά που απασχολούν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχουν ξεκαθαρίσει όμως όπως μας λέτε. Δηλαδή απλώς δεν έχουμε. Υπάρχουν... Δεν έχουν ερμηνευτεί. Ερμηνευτεί από ό,τι καταλαβαίνω. Και οι πίνακες έτσι όπως είναι διατυπωμένοι, δηλαδή δεν ξέρει κάποιος, υπάρχουν δύο πίνακες. Η κατηγορία του αν θα ακολουθήσει τον πρώτο ή το δεύτερο πίνακα. Και οι δύο πίνακες αυτοί που υπάρχουν έχουν διαφορετική εξέλιξη στην αύξηση των ηλικιακών ορίων. Καταλήγουν όλοι στο ίδιο. Καταλήγουν όλοι στο ίδιο, δηλαδή στο 67 με 15 χρόνια ή στο 62 με 40 χρόνια, αλλά με διαφορετική μεταβατικότητα ο καθένας. Επομένως, θα πρέπει να διευκρινιστεί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας λέω όχι μόνο για να ξέρει, αλλά και για να μπορεί να υπολογίσει τη μείωση, γιατί μπορεί να βρεθεί
με πολύ μεγαλύτερη μείωση από αυτή που υπολογίζει. Έχεις παράδειγμα πάνω σε αυτό, μην αλλάξεις θέμα, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ναι. Έτσι, ότι όλα αυτά περιμένουμε να τα διευκρινίσει αυτή η Επιτροπή των Σοφών, η οποία συνεχίζει τώρα την προεκλογική περίοδο δουλειά της, δεν έχει σταματήσει. Mm-hmm. Είναι εξειδικευμένοι πανεπιστημιακοί που έχουν λάβει όλη αυτή τη δουλειά. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στον Οκτώβρη θα έχουν καταθέσει την πρότασή τους ολοκληρωμένη. Ναι. Τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι θα πάμε σε ένα ταμείο που θα πάνε μέσα με θα ενωθούν ουσιαστικά ακριβώς το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ και ο ΑΕ. Mm. Και εδώ θα γίνεται, δηλαδή θα υπάρξει ένας ενιαίος κανονισμός σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις και την απόδοση. Ο τρόπος υπολογισμού, κύριε Μπούρλο, θα είναι ίδιος? Πώς θα υπολογίσετε? Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα τα οποία και τις ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης είναι θέματα τα οποία θα τα δει η Επιτροπή. Ακόμη όμως δεν υπάρχουν αποφάσεις σε σχέση με το πού θα πάνε τα πράγματα. Ναι. Θα πρέπει να πούμε όμως εδώ, γιατί δεν θα πρέπει να το λησμονούμε αυτό, ότι υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις από τα μνημόνια. Mm. Και ειδικά από το τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, οι δεσμεύσεις αυτές που εκτιμάτε ότι θα πάνε τα πράγματα? Γιατί λέτε ότι θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα το τι θα κάνει και πώς θα ερμηνεύσει η Επιτροπή των Σοφών τα όρια. Όχι, να πω, η Επιτροπή των Σοφών καταρχήν δεν θα ασχοληθεί με τις εγκυκλίους. Οι εγκύκλοι είναι θέμα το οποίο θα αφορά την υπηρεσία, τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Η εξειδίκευση δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα. Η Επιτροπή τουλάχιστον καταρχήν δεν έχει ζητήματα ηλικιακών ορίων. Δεν είναι μέσα στον κύκλο των θεμάτων που θα εξετάσει. Και αυτό γιατί τα ηλικιακά όρια νομοθετήθηκαν με το νόμο 4336. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Βλέπω εδώ έχει ένα αφιέρωμα χθες, νομίζω, ο Ελεύθερος Τύπος. Και λέει: κλείνει έξοδος για μειωμένη και για τους άνδρες σε 10 τράπεζες που δεν έχουν 35 ετία έως το 2012. Και ποιοι χάνουν οριστικά την έξοδο στα 62, ακόμη και για μειωμένη σύνταξη? Ναι. Κοιτάξτε, αυτά δεν έχουν. Θα πρέπει μέσω των εγκυκλίων να υπάρχει η επίσημη γραμμή του Υπουργείου. Γιατί από εκεί και πέρα και εγώ μπορώ να σας πω προσωπικές απόψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα ηλικιακά όρια, αλλά δεν είναι η επίσημη γραμμή του Υπουργείου. Και αυτό αφορά και το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρετε οποίο... κάτι, τώρα έβλεπα εχθές σε ρεπορτάζ ότι στην επόμενη αξιολόγηση θα ξανάρθει εδώ η Τρόικα, το ασφαλιστικό το έχει πάνω-πάνω. Θα επιμείνει πάρα πολύ. Αυτό... Άρα θέλω να πω και η δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για το πώς θα τα συνεννοηθούμε εδώ μεταξύ μας και πώς θα τα ορίσουμε, είναι, θα περάσει και μετά από το μάτι των θεσμών. Έχετε πολύ δίκιο. Πάντως ένα περίγραμμα, Επιτροπή... κύριε Μπουρλό, πείτε μου αν ισχύει, που φαίνεται να, στο οποίο φαίνεται να καταλήγουν οι συναρμόδιοι και οι ειδικοί και οι σοφοί, είναι ότι θα υπάρχει, είπαμε για τρία ταμεία που θα ενοποιηθούν κατά πάσα πιθανότητα, το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ και ο ΑΕ. Mm-hmm. Και εκεί θα υπάρχει μια εθνική σύνταξη, αυτή είναι η τάση που υπάρχει, η οποία θα συμπληρώνεται. Mm-hmm. Το όριο της οποίας της εθνικής σύνταξης, είδαμε κάποια νούμερα, διαψεύδονται από τον Ιγκύριο Κατρούγκαλο. Ναι, αλλά τα 600 ευρώ είναι το ταβάνι. Από εκεί και έπειτα, δηλαδή, θα υπάρχει μια εθνική σύνταξη, μια βάση. Και από εκεί έπειτα θα συμπληρώνεται με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που έχει καταβάλει ο κάθε συνταξιούχος. Ισχύει αυτό, κύριε Μπούρλο? Κοιτάξτε, αυτό λέει και ο νόμος που ισχύει σήμερα. Ο νόμος 3863 του 2010 αναφέρεται σε μια βασική και σε μια αναλογική σύνταξη. Αυτό είναι ήδη νομοθετημένο. Τώρα, αν θα προκύψουν παραλλαγές αυτού ή κάποια άλλη προσέγγιση στη λογική εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, είναι θέμα το οποίο θα αποφασιστεί. Αυτό όμως ποιο έχει βάση, αυτή η εθνική σύνταξη? Διαβάζω ότι η βάση της είναι 250-400 ευρώ και εκεί πάνω λέει συμπληρώνεται η ανταποδοτική. Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα μέχρι στιγμής με οριοθέτηση τα 250 ευρώ. Mm. Αυτό το οποίο ισχύει σήμερα ως νόμος είναι τα 360 ευρώ και από εκεί και πέρα γίνονται συζητήσεις σε σχέση με την αρχιτεκτονική ενός νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης. Ναι. Αλλά ούτε έχει αποφασιστεί, το λέω σε σχέση με το ρεπορτάζ, ούτε έχει αποφασιστεί αν θα είναι ένα ταμείο, αν θα είναι τρία, αν θα είναι τέσσερα μετά τις περαιτέρω ενοποιήσεις που θα γίνουν. Γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις σε σχέση με αυτά. Δεν έχουν εξεταστεί ακόμη τα θέματα αυτά. Επικουρική και κύρια θα γίνει μια σύνταξη? Ούτε τέτοιο ζήτημα δεν έχει τεθεί στην Επιτροπή. Με αυτή τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος όμως. Εκεί υπάρχει θέμα. Υπάρχει ο νόμος που αφορά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και από εκεί και πέρα
ψάχνουν να βρουν ισοδύναμα για να αντικαταστήσουν το σύστημα αυτό. Στη λογική όμως, στη λογική, να ολοκληρώσω, στη λογική ότι στην επικουρική σύνταξη τα ποσά με τα οποία θα χρηματοδοτούνται τα ταμεία είναι οι εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών χωρίς κρατική επιχορήγηση. Αυτή είναι η λογική. Και αυτό είναι που υπαγορεύεται και από τους δανειστές. Ναι. Τώρα, σε ένα βάθος χρόνου 3-6 μηνών ενός έτους, με βάση και τις απαιτήσεις της Τρόικας που τους γνωρίζουμε όλοι, έχουν πέσει στο τραπέζι, και με βάση τα όσα έχουν ψηφιστεί στο μνημόνιο, ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο σχετικά με τις περικοπές που θα δούμε στο επόμενο εξάμεινο, στο επόμενο έτος, σε γενικές γραμμές? Δώστε μας έτσι ένα στίγμα, γιατί με όλα αυτά που λέμε σήμερα σίγουρα θα έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Πάρα πολύ έχει μπερδευτεί, αλλά ξέρετε γιατί έχει μπερδευτεί. Γι' αυτό φεύγουν, επιτρέχουν άρον-άρο να προλάβουν να βγουν και να δω πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα. Έχει μπερδευτεί, γιατί κυκλοφορούν ορισμένα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αποφάσεις. Αυτά τα οποία υπάρχουν είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί μέχρι σήμερα. Γι' αυτό συζητάμε. Οπωσδήποτε ένα καλό σενάριο θα ήταν να μην υπάρχει περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ καλό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να, ας πούμε, για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, για τις επικουρικές συντάξεις. Γιατί αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος προσδιορισμού των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων και ισχύσει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, οπωσδήποτε στις επικουρικές συντάξεις θα υπάρχουν περαιτέρω μειώσεις. Να πάρουμε ένα σχόλιο.